Αν μετά από 5 ή 6 χρόνια να τρέξουμε στην περίοδο 95-96 για να θυμηθούμε το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού, τότε αυτό που θα έχει μείνει στη μνήμη μας θα είναι το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Η ΑΕΚ, αν και είχε την υπεροχή, βρέθηκε να χάνει 0-1 μεσού του Καλατζή, ενώ είχαν απομείνει λιγότερο από 10 λεπτά. Δεν είχαν κοπάσει πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων και σε μια βαθιά μπαλιά στην περιοχή του 300, ο Αμανατίδης, ο Σκαρτάδος και ο τερματοφύλακας των Πυρετών δεν συνεννοήθηκαν σωστά και ο Χρήστος Κωστής προώθησε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό 1-1 τους βρήκε όλους δυσαρεστημένους. Η εικόνα μέσα στη φυσούνα καθώς έφευγαν στα ποδητήρια είναι ενδεικτική. Τι συνέβη όμως στην φάση της ισοφάρισης? Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Γιώργος Καρτάδος, λύνει το μυστήριο. Με τη βαθιά μπαλιά που έκανε ο Μαλάς, ο Φώτης φώναξε να αφήσουμε την μπάλα και εγώ και ο Αμανατίδης. Πίστεψε ότι με τον γκέλ που θα έκανε θα έφυγε γιατί το τερέν ήταν γλιστερό, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, σταμάτησε επί τόπου και έτσι δεχτήκαμε την ισοφάρηση. Ο Φώτης 300, πρωταγωνιστής της φάσης, πραγματοποίησε εκπληκτικές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο, έθεσε τα πράγματα στις σωστές του βάσεις, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες του. Νομίζω ότι στον κόσμο δεν θα μείνουν οι καλές επεμβάσεις, θα μείνει το γκολ. Το οποίο πιστεύω. Που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως αντί για νικήτρια η ΑΕΚ παραλίγο να ήταν ηττημένη. Έπρεπε να είμαστε εμείς νικητές, αλλά είδαμε πάλι ότι ο καλύτερος δεν κερδίζει πάντα. Είμαστε πιο άτυχοι 87 λεπτά και πιο τυχεροί 3 λεπτά. Άτυχοι χάσαν πολλές ευκαιρίες. Δεχτήκαμε ένα γκολ από 30 μέτρα και τυχεροί 3 λεπτά πριν το τέλος, 4 πόσο ήταν. Βάλαμε ένα γκολ χωρίς να είναι ευκαιρία. Όπως και που δεχτήκαμε γκολ. Δεν έχω κάποια παράπονα για την ομάδα μου. Μόνο που μπορώ να τους πω είναι συγχαρητήρια, τίποτα άλλο. Και πιστεύω ότι σε άλλα παιχνίδια θα είμαστε πιο τυχεροί. Από την άλλη πλευρά, ο Σκαρτάδος και ο 300 δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εμφάνιση της ομάδας τους και αρνήθηκαν πως στόχος τους ήταν ο βαθμός ισοπαλίας. Είμαι ικανοποιημένος και από την ομάδα. Εντάξει, ήταν κάποιο τυχερό γκολ που ίσως που βάλαμε και εμείς, αλλά πιο τυχερό ήταν και αυτό που έβαλε η ΑΕΚ. Αν το παιχνίδι έλεγε 0-0, θα ήμασταν ευχαριστημένοι γιατί σήμερα δεν πιάσαμε πολύ καλή απόδοση. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, νομίζω ότι ήμασταν οι άτυχοι του παιχνιδιού. Ο διαιτητής πάντως, κύριος Βασάρας, που